Για την εκτέλεση αυτού του φάουλ που κέρδισε η Δόξα Δράμα. Στο φάουλ εκτελέστηκε πάρα πολύ καλή, δυνατή εκτέλεση. Η μπάλα κατέληξε σε κόρνερ. Το σύστημα του διαιτητή που δίνει το OK, το φάουλ εκτελείται. Η μπάλα δεν περνάει από το ανθρώπινο τείχος που είχαν χτίσει και οι παίκτες της ΕΛ. Νέο σούτ από τον Κοσμίδη. Χρειάστηκε η επέμβαση του Λεκίδη για να διώξει την μπάλα σε κόρνερ. Καλή προσπάθεια από την πλευρά της Δόξας Δράμας που ήταν πολύ επικίνδυνη πραγματικά για την ομάδα της Λάρισας. Και οι ποδοσφαιριστές της Δόξας Δράμας, παρόλο που έχουν έρθει βαθμολογικά διάφοροι, έχουν τώρα τη δυνατότητα να βγουν σε μια επίθεση με τον Τραγιάννη. Ο Τραγιάννης προσπαθεί να ξεφύγει, να ανοίξει κάποιο διάδρομο, να διεισδύσει ακόμα πιο κοντά στην εστία. Επιχειρείται το σούτ, η απόκρουση από τον παίκτη της ΑΕΛ και η μπάλα απομακρύνεται. Αρκετά επικίνδυνη φάση για την ομάδα της Λάρισας και κάποιες αποδοκιμασίες από την πλευρά των φιλάθλων. Αισθητή την παρουσία της αντιθέτου στην εστία της Λάρισας έκανε κανένα δύο φορές η Δόξα Δράμας, η οποία προσπαθεί τώρα να βγει στην επίθεση κάνοντας αυτό το σουτ. Παραλίγο να γίνει το λάθος, διότι ο Λεκίδης δεν κατάφερε να μπλοκάρει. Η προσπάθεια συνεχίζεται με αυτή την ψιλοκρεμαστή παλιά και με την μπάλα να καταλήγει out. Ο οποίος τροφοδοτεί τον Γρηγορίου, ο νεαρός Γρηγορίου λοιπόν, έδωσε πάσα για τον Κατσάρα. Συρτή παλιά για να δούμε επιχείρητο σουτ εκεί ο παλαιολόγος. Καλή προσπάθεια από πλευρά ΑΕΛ, η μπάλα καταλήγει out. Το φάουλ λοιπόν εκτελείται μια πάρα πολύ δυνατή εκτέλεση, απόκρουση από τον Μπαλτιμά, ο οποίος αναγκάζεται να διώξει την μπάλα σε κόρνερ. Διανύουμε λοιπόν το 30 λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου, απομένουν 15 λεπτά παιχνιδιού καθαρά, εκτός από τις καθυστερήσεις Παπανδρέου. Παπανδρέου που πλασάρει, σουτάρει και η επέμβαση του Λεκίδη που βάζει τέλος στη φάση μαζεύοντας την μπάλα. Μαχαιρίδης. Συνεχίζουν να ελέγχουν την μπάλα οι παίκτες της Δόξας σε θέση βολής και η μπάλα στα δίχτυα. Με την ομάδα της Δόξας Δράμας να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Αλλά για να δούμε, είναι ένα γκολ που δεν μετράει. Είναι ένα γκολ λοιπόν που δεν μετράει καθόλου, διότι έχουν υποδειχθεί σε θέση offside. Έτσι λοιπόν δεν υφίσταται, το 0-0 παραμένει. 33ο λεπτό της επανάληψης λοιπόν. Ένα σούτ από τον Κοντοδήμιο, απόκρουση από τον Παλτιμά. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Η μπάλα απομακρύνθηκε. Πέρασε στον έλεγχο των παικτών της Δόξας. Πάρα πολύ καλή ευκαιρία, πάρα πολύ καλό σούτ από τον Κοντοδήμιο. Στο 34ο λεπτό. 37ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Έχει κλειστεί στη γωνία του κόρνερ και Χαγιάς Αθανασιάδης. Πάσα στον συμπαίκτη του. Είναι ο Παπανδρέου, ο οποίος τροφοδότησε τον συμπαίκτη του. Παπανδρέου επιχειρεί το σουτ και αυτή τη φορά η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα και αυτή τη φορά είναι ένα κανονικό γκολ που πετυχαίνει δυστυχώς για την ΑΕΛ η Δόξα Δράμας. Η Δόξα Δράμας λοιπόν στο 37ο λεπτό της επανάληψης καταφέρει να προηγηθεί τη ΑΕΛ. Ανοίγει το σκορ, προηγείται με ένα 0 προς απογοήτευση, προς θλίψη όλων των Λαρισαίων φιλάθλων που βρίσκονται σήμερα εδώ στο στάδιο Αλκαζάρ. Το αίμα λοιπόν όλων παγώνει. Ο χρόνος πιέζει πλέον ασφυκτικά, διανύουμε τις καθυστερήσεις του αγώνα. Μια είναι μια αρκετά βαθιά παλιά, η οποία δεν καταφέρει την τελευταία κυριολεκτικά στιγμή επενέβη ο Μπαλτιμάς και κατάφερε να διώξει την μπάλα σε κόρνερ. Από το πουθενά και παραλίγο θα ερχόταν με απρόσμενο τρόπο αυτό το γκολ της λύτρωσης, της ισοφάρισης για την άλλη, δεν ήρθε όμως. Κόνε λοιπόν έχει κερδίσει η ομάδα της Λάρισας, ετοιμάζεται να το εκτελέσει ο Ερικ Λάζορικ. Ο Λάζορικ λοιπόν το εκτέλεσε, η κεφαλιά και η μπάλα καταλήγει out. Καλή προσπάθεια, πολύ καλή προσπάθεια των παικτών της ΑΕΛ, οι οποίοι για δεύτερη συνεχόμενη φορά μέσα σε μόλις ένα λεπτό έφτασαν πολύ κοντά στον γκολ της ισοφάρισης, όμως δεν το πέτυχαν. Προσπαθούν να πιέσουν οι παίκτες της Λάρισας αυτές τις τελευταίες στιγμές που απομένουν. Βγάζει τώρα τη σέντρα, είναι καλή. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Επιχειρείται το σούτ, είναι καλό. Η μπάλα ελάχιστα out.